Και εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να υποδεχτούμε το αστέρι της Φασκομηλιάς. Το αστέρι της Φασκομηλιάς είναι ένας άνδρας, ο οποίος είναι 47 χρόνων. Είναι ένας άνδρας ο οποίος ονομάζεται Θόδωρος. Και όπως σας είπα και πριν, αισθάνεται ότι αυτός ο άνδρας έχει επάνω του μια αρνητική ενέργεια. Αισθάνεται ότι έχει αυτό που λέμε γκαντεμιά. Αισθάνεται ότι κάτι δυσίωνο τον ακολουθεί εδώ και χρόνια. Γιατί κάθε φορά που προσπαθεί να βρει μια γυναίκα να την πλησιάσει και να την γουστάρει και να τον γουστάρει, κάτι γίνεται και στο τέλος χαλάει η δουλειά. Θεωρεί λοιπόν ο Θόδωρος ότι είναι θύμα μαγικών μειγμάτων και δραστηριοτήτων. Και αισθάνεται επίσης ο Θόδωρος ότι κάτι δεν πάει καλά με τη ζωή του. Έρχεται κοντά μας να τα ξορκίσουμε όλα αυτά, να λύσουμε τα μάγια, ενώ να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις κακές σκέψεις, τις αρνητικές, να πατάξουμε όλο αυτό. Και ζητάει μια γυναίκα. Νομίζω ότι μια γυναίκα που θα καταλάβει το μεγαλείο του, γιατί είναι ένας άνδρας ευαίσθητος από ό,τι έχω καταλάβει, θα τον κάνει να αλλάξει και να αποβάλει αυτή την αρνητική ενέργεια την οποία έχει. Το τηλέφωνο που βλέπετε είναι για πάρτι σας, αμαλάχη, για να μπείτε στην παρέα μας τηλεφωνικά. Να περάσει παρακαλώ ο Θόδωρος ή αλλιώς το αστέρι της Φασκομηλιάς. Καλησπέρα κυρία Πάνια. Τι κάνετε Θόδωρε? Μπορώ να καθίσω? Δεν θέλω να καθίσεις ακόμα Θόδωρε. Είναι τέτοιο το στυλ σου. Είναι τέτοιο το styling που έχεις, το οποίο εσύ το επιμελείσαι. Ο ίδιος κυρία Πάνια. Ο ίδιος το κάνεις αυτό. Ο ίδιος. Θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια για το κόκκινο, με το κόκκινο, με το μαύρο. Το στυλ σου είναι συγκλονιστικό, καταπληκτικό, έχεις πολύ χρόνια, δικό σου χρόνια στυλ. Χρόνια τώρα το αναδεικνύω στη μόδα. Το κόκκινο ή γενικότερα? Γενικότερα. Το στυλ σου. Γενικότερα το στυλ. Πάντως θερμά συγχαρητήρια φίλε. Δηλαδή έχεις πολύ δικό σου look. Πραγματικά συγχαρητήρια. Εγώ όταν βλέπω ανθρώπους με δική τους άποψη, τι να σου πω. Δικιά μου έμπνευση αυτή κυρία. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Θα μου μιλάτε στο πληθυντικό? Πάντα κυρία Πάνια, από σεβασμό. Εντάξει, μπορείς να μου εκφράσεις το σεβασμό σου και μιλώντας μου στον ελληνικό. Δεν γίνεται κυρία Πάνια, από σεβασμό. Ναι, αλλά και εγώ δεν μπορώ όμως. Τότε θα πρέπει να σας μιλάω κι εγώ αστέρι της Φασκομηλιάς στο πληθυντικό. Είμαι το αστέρι της Φασκομηλιάς. Ναι, και αλλά. Και μου φωνάζετε έτσι. Πόσο μάλλον όταν μιλώ με το αστέρι της Φασκομηλιάς δεν μπορώ να μιλώ στον ελληνικό παρά μόνο αν μου το επιτρέψει εκείνος. Βεβαίως, το επιτρέπει. Το αστέρι της Φασκομηλιάς μου επιτρέπει, είναι ελληνικό λόγο. Ναι. Μάλιστα. Καθίστε, κάθισε αστέρι της Φασκομηλιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, περνάει ο καιρός. Κυρία Πάνια, είμαι το αστέρι της Φασκομηλιάς. Εδώ και 15 χρόνια. Ναι. Δεν έχω κάνει σχέσεις με κοπέλα, ούτε σεξ. Αχα. Με κυνηγάει, με κατατρέχει, με καταδιώχνει. Μια μεγάλη κατεμιά. Τώρα μου έχουν κάνει μάγια, δεν ξέρω γιατί. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ. Θα τα δούμε. Ας πάρουμε το θέμα όμως από την αρχή, το κυρία Πάνια. Θέλω να ρωτήσω ένα με τον καναπέ από χρώμα τώρα. Τι θα κάνουμε? Ας πάρουμε το θέμα από την αρχή. Ναι. Εγώ μένω στην τροπική Ζαχάρο, σε ένα χωριό Φασκομηλιά, Ηλίας. Μένω με την αδερφή μου, που είναι γεροντοκόρη, τη μητέρα μου, και η μία μου αδερφή η μικρότερη είναι παντρεμένη. Έχει παιδιά μεγάλα. Τρία αδερφιά είσαστε? Τρία. Η μικρή είναι παντρεμένη, η μεγαλύτερη είπες είναι γεροντοκόρη. Ναι, ελεύθερη. Τι σημαίνει αυτό? Ελεύθερη, αντίπαντρη. Ελεύθερη, το γεροντοκόρη πώς ήρθε τώρα? Είναι λίγο μεγάλη, είναι 49 χρόνια γεροντοκόρη. Δεν ξέρω, φίλε, 49, δεν είναι 149. Έτσι τη λέμε εμείς, κυρία Πάνια. Σε γεροντοκόρη 49 χρόνια, μια νέα γυναίκα η οποία δεν έχει τύχει να. Εμείς στην τροπική Ζαχάρο έτσι τη φωνάζουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, με καταδιώκει, με κυνηγάει, με κατατρέχει. Ας πάμε να πάμε από την αρχή. Για πάμε. Πριν κάποια χρόνια ξεκίνησα να πάω να πάω σε αυτό φαντάρο στην Κόρινθο. Έτσι εμφανίστηκε φαντάρο? Όχι με αυτό το look, με πιο άλλο look. Okay. Και στην ταχεία του τρένου μέσα γνώρισα μια κοπέλα. Μάλιστα. Το οποίο είχε κατέβει στον τροπικό πύργο με την ονά της να κάνει διακοπές. Μάλιστα. Και μετά ξαναγύρισε πάλι να πάει στην τροπική Αθήνα. Μάλιστα. Έτσι με ξαναγύρισε. Πέρα, συζητήσαμε, με ρώτησε αν είσαι ελεύθερος, λέω είμαι ελεύθερος, είμαι παρθένος. Και εγώ μου λέει ελεύθερη παρθένα, θα ήθελε να κάνει. Σε ηλικία ήσουν εσύ? 19 χρονών. Α, νέος ήσουν, μικρούλης. Πολύ νέος, κυρία Πάνια. Θα ήθελε να κάνει μια σχέση με μια ωραία κοπέλα, λέω πολύ ευχαρίστω. Μου λέει σου αρέσω, βεβαίω. Κραστήκαμε και γραφέ. Λέω μπορώ να ανάψω ένα τσιγάρο, μου λέει πολύ ευχαρίστω. Με κέρδισε για να παγιώ το τσιγάρα. Θα μιλάμε μόνο μου, λέει λίγο πιο σιγά. Ναι. Επειδή δεν μα ακούει η ονά μου. Δεν θέλω να μα ακούει η ονά. Ήταν εκεί η ονά τη? Ήταν δίπλα. Μέσα στο τρένο. Μέσα στο τρένο. Ναι. Εσύ τα ακούστερε αυτή η αστέρι, α πούμε. Οπωσδήποτε, ναι. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε τα δικά μα. Με τι ασχολείσαι, λέει μου φαντάρο. Πάω φαντάρο.
Και εγώ μου είχα πάει κάτω στον τροπικό πύργο για λίγο. Πέσα. Αλλά κεφάλαιο καναπέ είναι έτσι όπως. Πριν μια εβδομάδα είχα και ένα ψηλό ρίχνα, έπεσε μια γλάστρα από πάνω από το βαρκόνι και με χτύπησε λίγο στο πόδι. Αλλά δεν έχω πρόβλημα με τίποτα. Εντάξει, έχει περάσει αυτό και τα λοιπά. Μου αρέσει. Τώρα να βρεθούμε εδώ, πολύ ευχαρίστω, δεν ευχαρίστηση. Να τα αλλάξουμε τα τηλέφωνα και εκείνη τη στιγμή για καλή του τύχη, κυρία Πάνια, ναι. Κακή του τύχη, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Φωνάζει ο οδηγός του τρένου και λέει ποιος κατεβαίνει στον προορισμό του. Δεν προλαβαίνω να τα αλλάξω ούτε τηλέφωνο δικό μου, ούτε τις κοπέλες να πάρω. Ναι. Κατεβαίνω εκείνη τη στιγμή, από εκεί και πέρα χάνονται έγινε τις κοπέλες. Δεν πήρες τίποτα. Καθόλου τίποτα, κυρία. Λες και ήταν η μεγαλύτερη κατηνία ζωής μου. Κάνω όλα τα ίχνη, χάνω την κοπέλα. Δεν ξέρω τι να το πει κανείς. Από εκεί μετά απολύομαι. Να πολύ χαμό. Εσύ τη σκεφτόσουν συνέχεια, ε. Πάντα. Ήταν με σκέψη μου. Και λέω σε όλη τη διαδρομή να κάνει μια δηλαδή καλή σκέψη. Και εκείνη ήθελε και εσύ ήθελε. Και δύο. Μάλιστα. Και μα την κάνει το τρένο που σταματάει. Καλά, αυτή δεν μπορούσε πριν φύγει να δώσει ένα φόνο. Τη στιγμή δεν ήξερε που είμαστε βράδυ τώρα. Τη στιγμή που είπαμε να ανταλλάξουμε τηλέφωνα, ποράζει ο οδηγό και λέει ποιο είναι στον προορισμό του να κατέβει. Μετά από εκεί το 91, 92, 93. Εντάξει, μικρός, ήσουν να το ξεπέρασες. Όταν ξεκίνησα να πάω στη σχολή καλλιτεχνών ζωγραφικής στον τροπικό πύργο Ηλίας, στη διαδρομή που έκανα, μέσα στο λεωφορείο, εγνώρισα μια πολύ ωραία κοπέλα υψηλών επιπέδων. Τι έγινε? Εγνώρισα μια πολύ ωραία κοπέλα υψηλού επιπέδου. Υψηλού επιπέδου. Ήρθε, μου λέει, μπορώ να κάθεσαι δίπλα σας Αστέρι Φασκομιλιάς. Α, σε ήξερε. Πολύ ευχαρίστω. Μπορείτε να σε ήξερε, σε αναγνώρισε ως Αστέρι Φασκομιλιάς. Ήξερε. Εσύ είσαι γνωστός δηλαδή. Παντού. Έχω μεγάλες διασυνδέσεις. Είσαι γνωστός στον ομό Ηλίας. Και όχι μόνο. Σε όλη την ελληνική δημοκρατική Ελλάδα. Τι λες, φίλε. Ως Αστέρι της Φασκομιλιάς. Σε όλη την ελληνική παπαδοπολισιακή δημοκρατία. Μάλιστα. Εγώ πώς σε γνωρίζω πρώτη φορά όμως. Πώς δεν μου έχεις εμφανιστεί τόσα χρόνια. Εδώ στην Αθήνα, στην τροπική Αθήνα, χρόνια έρχομαι. Ναι, αλλά στην τροπική εκπομπή μου δεν έχεις έρθει ποτέ. Όχι, δεν έτυχε. Κυρία Πάνη, εγώ και εσύ να μην έχουμε συναντηθεί σε αυτή τη ζωή μέχρι τώρα. Δεν έτυχε. Πολύ περίεργο μου. Δεν έτυχε. Κατά σύμπτωση ήρθε η κοπέλα, κάθε δίπλα μου λέει: μου αρέσει, σε γουστάρω. Θέλω να κάνω μια σχέση με ένα ωραίο αγόρι, σαν και εσά. Λέω: πολύ ευχαρίστω. Δεν θα ήθελα να κάνω μια σχέση με μια ωραία κοπέλα, σαν και εμένα, λέω: δεν έχω αντίρρηση. Mm-hmm. Ναι, όμως μου λέει: αλλά εγώ θέλω ένα αγόρι. Ναι. Σαν εσένα, αλλά να μην είναι αγόρι. Εγώ δεν είμαι αγόρι. Έχω 10 θρέματα. Ελιές, ελαιόλεντρα. Ναι. Οι δικοί μου οι γονείς μπορεί να έχουν πρόβατα, αλλά εγώ κάνω κάτι άλλο. Μάλιστα. Λέω, ας αφήσουμε το δικό μου. Μπορεί κάποιος να έχει στο στήλ το δικό μου. Το Αστέρι της Πασκομιάς. Και δεν είμαι εγώ το Αστέρι. Κάποιος άλλο Αστέρι της Πασκομιάς. Έχει 100 εκατομμύρια στην άκρη, σε δραχμές. Και σου ζητήσει να μην είσαι εδώ στο χωριό. Δεν θα τον πάρει, όχι δει. Εγώ τον άντρα που θέλω, τον θέλω για την πάρτι μου. Λέω, συγγνώμη. Και μου ρετάρει όμως, σιγά σιγά θα μου τα λες λίγο πιο ξεκάθαρα για να καταλάβει. Λέω, συγγνώμη, δεσποινή μου. Ναι. Τον άντρα. Ναι. Που θα πάρει, που λες, τον θέλει μόνο για την πάρτι σου. Τι θα τρώτε άμα δεν δουλεύει. Πες ότι δεν δουλεύει. Σου είπε εκείνη ότι σε θέλει μόνο για εκείνη. Δεν θέλει να δουλεύει. Ναι. Δεν είπε για μένα. Τον άντρα. Ναι. Δεν είπε για το Αστέρι. Σε σένα απευθυνόταν. Ναι. Τον άντρα που θέλω, τον θέλω για την πάρτι μου. Λέω, εγώ έχω μόνο 10 στρέμματα για ελιές. Δεν έχω τίποτα άλλο. Όχι, λέει, εγώ θέλω έναν άντρα να μην δουλεύει. Από εκεί πέρα στη διαδρομή, στη μισή διαδρομή, κυρία Πάνια, σηκώθηκε από το καθισμά μου και στα παραδείπα. Την έχασε. Μετά από... Τι εννοεί την έχασε, Ζεστέ, τη Φασκομιλιά. Έφυγε από το καθίσμα δίπλα μου. Έκατσε σε 5 καθίσματα μπροστά από μένα. Και έφυγε, εξαφανίστηκε. Έφυγε, ναι. Δεν τη βρήκε μέσα στο. Όχι. Λεωφορείο. Όχι. Τη βρήκα μετά από. Πόσο φεύγουν οι γυναίκε, δε φίλε. Τη βρήκα μετά από μία εβδομάδα. Ναι. Μιλήσαμε. Και σπέρθηκα ευγενικά. Ναι, λέω, ναι. Θα μπορούσατε να μου κάνετε παρέα να κεράσω μια ωραία ζεστή σοκολάτα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αστέρι της Πασκομιλιάς. Δεν θα μπορέσω, γιατί αυτή τη στιγμή έχω κάποια δουλειά. Από εκεί και μετά την έχασε. Και όταν κάποια στιγμή έβγαινα στον τροπικό πύργο που πήγα σε σεμινάρια, σε διάφορες καλλιτεχνικές αυτές, ηγίζει και με κοίταγε. Όταν πέρα με τις αδέρφους της. Και ακόμα τώρα που με βλέπει πολλές φορές κάτω στη Ζαχάρο, βλέπει με κοιτάει. Αλλά δεν έρχεται να μου πει, ξέρεις, εγώ από τότε. Έχω μια κάψα, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, σε πάω, σε γουστάρω. Δεν έχει γίνει κάτι. Εκτός από αυτό, Εσύ σχέση, πότε έκανες το Όδωρε? Σχέση με κοπέλα δεν έχω κάνει καθόλου. Έχεις κάνει με κάτι άλλο? Σχέση πήγαινα σε κοπέλα, σε μαγαζιά, σε νυχτερινά μπαρ, σε τέτοια. Επιχρήμαση. Επιχρήμανση. Μάλιστα. Και δεν μου άρεσε αυτό να κάνω σχέση. Εγώ ήθελα να κάνω μια σχέση με κοπέλα από σπίτι. Και σχέση, να σχέση κανονική, φυσιολογική σχέση. Όχι σχέση επιχρήματος. Μάλιστα. Γιατί είμαι ένα ωραίο αγόρι, κυρία Πάνια. Ένα τσοκ ωραίο αγόρι. Και δεν μου επιτρέπετε να πληρώνω να κάνω σεξ με μια κοπέλα. Ήθελα να κάνω μια σχέση εμφανισιακή με μια ωραία κοπέλα, με στυλ, με εμφάνιση. Μάλιστα. Και ξεκίνησα
Η πρώτη σου επαφή με γυναίκα που ήταν δεσμός, σχέση και όχι επιχρήμαση, πότε έγινε? Δεν είχα κάνει ποτέ μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχεις κάνει ποτέ? Τι λες, δε? Ποτέ. Α, μέχρι τώρα δεν έχεις καταφέρει να κάνεις σχέση καθόλου, στη ζωή σου? Καθόλου, γιατί με κυνηγάει. Μια μεγάλη κατεμιά. Δεν ξέρω τι να πω. Με καταραίει, με καταδιώκει, με κυνηγάει, τι να πω. Μου έχουν κάνει μάγια, δεν ξέρω τι να πω, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και ξεκίνησα και έκανα σελίδα, άνοιξα Facebook, σελίδα δικιά μου. Και στο Messenger. Τε? Messenger. Messenger. Αυτό. Και μήπως γνωρίσω κάποιες κοπέλες που έχω πολλά like από... Μου πατάνε like συνέχεια, με θέλουν παντρεμένες, χωρισμένες, ελεύθερες. Εδώ προχθές πριν μια εβδομάδα που πάτησε μια like και μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μιλάμε και μου λέει: αγόρι μου, αστέρι της Πασχομιλιάς, ελεύθερο αγόρι, εστραλάνει πολλές γυναίκες, άμα θελάνει όλες ομοειδίες, τι θα γίνει με την πάρτι σου? Και όχι μόνο από την τροπική ηλία, από την τροπική Θεσσαλονίκη. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες τους, να τους κάνω το πορτρέτο με γυμνή φωτογραφία. Να τους κάνω, να τους ζωγραφίσω εκεί πέρα. Και όχι μόνο από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού. Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Είσαι μπει στα όνειρά μας, αστέρι ελεύθερο αγόρι της Πασχομιλιάς, στη σκέψη μας, δεν μας αφήνεις εσύ, γιατί θα γίνει με? Άλλη μου λέει: θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Σε πάω, ρε αστέρι της Πασχομιλιάς, αγόρι, μέσα σε έχω καψουριστεί να με. Θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Δεν κάνεις, ρε Θόδωρε. Απάνω που ξεκινάω, να κάνουμε το θέμα, χαλάει. Πώς χαλάει, από έναν τρόπο δηλαδή περίεργο? Όταν λέω. Ανεξήγητο. Ανεξήγητο. Παράδειγμα, γνώρισα μια κοπέλα από την τροπική Πάτρα. Μου στέλνει μήνυμα στο Messenger. Μου λέει: σε παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Μου αρέσει, σε θέλω. Είσαι ελεύθερος, ελεύθερος. Θέλεις παρέα? Βεβαίως και θέλω παρέα εδώ. Αν δεν θέλεις εσύ, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Θέλεις να βρεθούμε, λέω, μια μέρα στην τροπική Πάτρα? Να πάμε για μια ζεστή σοκολάτα να κεράσω και να πούμε και δύο λόγια τρυφάρα να ξεκινήσουμε. Όλα σοκολάτα προτείνεις, βλέπω, ε. Πάντα. Και πάμε η σοκολάτα, κυρία Πάνη, η σοκολάτα φέρνει και ενώνει τα δύο άτομα ακόμα για τη σοκολάτα. Θα πας να κάτσεις να πεις μια ωραία σοκολάτα, θα πεις δύο λέξεις τρυφερές, θα πιάσω χέρι ένα χαμόγελο. Ενώνει τις δύο καρδιές. Ανάβει φλόγα μέσα στις καρδιές του ενός. Ενώ ο καφές, λες, είναι πιο. Ο καφές δεν έχει νόημα. Σε φέρνει πολύ κοντά η σοκολάτα. Μάλιστα. Ήταν πολύ λογούμε. Εντάξει, λίγο θα φίλε, να σου πω κάτι. Επειδή έχω μία δουλίτσα εγώ και επειδή εσύ έχεις πολύ μπροστά σου θέμα. Μεγάλο για θέμα. Να καταλάβω, οι λόγοι για τους οποίους βρίσκεσαι εδώ είναι δύο και βασικοί. Ο ένας είναι να βρούμε τι είναι αυτό που σε ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Που με καταδιώκει, που με κυνηγάει, που με κατατρέχει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κατεμιά, μαύρη μαγεία. Δεν το ξέρω αυτό, κυρία Πάνια. Δεν το ξέρω. Στη δίνει αυτό, έτσι. Που τη δίνει τελείως. Δεν το ξέρω. Και να είμαι τώρα από την ελληνική δημοκρατικό πύργο Ηλίας. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέλουμε να βρούμε καταρχήν τι είναι αυτό που σε κατατρέχει, σε καταδιώκει και σε ακολουθεί. Ποιοι δαίμονες μπορεί να είναι αυτοί. Αυτό. Να δούμε αυτό. Και μα τη στιγμή που με ένα τσόκο ωραίο αγόρι, με το look μου, την εμφάνιση, με τις αντάβιες μου, με τη σαμπανιζέ χρώμα που βάζω, με το φασκό μου πάνω που κάνω στο ωραίο μαλλί, αυτό το μάτι που δείχνει. Μάλιστα. Και να δούμε λοιπόν πώς αυτό το κομμάτι. Πώς... Είναι ωραία εμφάνιση στον τίσιμο στη μόδα. Γιατί η μόδα μου τρώει τη σκόνη μου και εγώ τη μόδα τη φέρνω πριν έρθει στην ελληνική δημοκρατική Ελλάδα και όχι μόνο. Και στην τροπική Ηλία. Την έχω φέρει πριν τη μόδα εγώ. Mm-hmm. Κατέβει στην τροπική Ηλία ή στην τροπική Πάτρα. Μάλιστα. Και τη μόδα την ανεβάζω, την αναδεικνύω πολλές φορές στο Facebook. Την ανεβάζω και την αναδεικνύω. Γιατί έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: εσύ πας καλά, μου είσαι άρρωστη, τι κάνεις? Φορά αυτά τα ρούχα και εγώ τη μόδα κοπέλα μου. Την ανεβάζω, την αναδεικνύω. Είμαι πριν έρθει η μόδα στην Ελλάδα. Στην δημοκρατική Ελλάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Άλλα σκέφτομαι εγώ τώρα, δικά μου. Δεν σου κρύβω και έχω κάνει τον απολογισμό μου μερικές φορές σαν άνθρωπος. Φτάσαμε πια, περάσαν τα χρόνια στη τηλεόραση. Αλλά... είναι ο μαγνήτης, είναι πώς γεννιέται ο άνθρωπος. Σωστό, έτσι κύριε. Πας να την κάνεις τη στροφή, να πούμε. Λες να ασχοληθώ και με την επικαιρότητα. Να ασχοληθώ και με τη σοβαρότητα και τα λοιπά. Δεν θέλει η φύση. Μα τη στιγμή που να έχω... Ο μαγνήτης σου θα δουλεύει, σου λέει. Είπες κάποια πράγματα. Τώρα το αστέρι της Πασχομιλιάς έρθει κοντά σου. Και τσού που έρχεται το αστέρι της Πασχομιλιάς. Μα τη στιγμή που η κυρία Πάνια να έχω... Αν γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Να έχω πολλά... Το αστέρι της Πασχομιλιάς πού θα πέσει? Σε μένα θα πέσει.
αυτό πια ή το αποδεχόμαστε, παιδιά, ή δεν πορεύεσαι με αυτό. Έχω πολλά μηνύματα στο Messenger, συνέχεια πολλά μηνύματα στο Messenger. Και αν πατάνε like και συνέχεια, να πατάνε like και συνέχεια, like και συνέχεια, like και συνέχεια. Μηνύματα στο Messenger, στο Messenger, συνέχεια. Και δουλειά να μην γίνεται. Και να μου λένε, μα είσαι Λάνη, μα είσαι ανάψη. Έχω πάθει μπλάκα τη ζωή μαζί σου. Σε κλέβουμε στα όνειρά μα, έχει γίνει ο εφιάλτη μα. Τι θα γίνει, ρε παιδάκι, με την πάρτι σου, σε γουστάρουμε. Η άλλη πατρεμένη και μου λέει, σε θέλω. Πατρεμένη και μου λέει, σε θέλω. Έχω πάθει μπλάκα τη ζωή μου, δεν μπορώ να γυμνηθώ, έχω χάσει τον έλεγχο. Ναι. Δεν γίνεται, είναι απαράδεκτο αυτό. Ναι. Θα το φτιάξουμε όμω, φιλέ, γι' αυτό ήρθε εδώ. Και θα το φτιάξουμε μαζί. Αλλά να περάσει Τζέφη, παρακαλώ. Έλα, Τζέφη μου, τι κάνεις. Έχεις φέρει προσφορά, ωραία. Θα πάω στο αστέρι της Βασκομιλιάς, το οποίο έχει έρθει κοντά μας για να μην μας επιτρέψει να πλήξουμε, όπως καταλαβαίνετε. Ένας άνδρας ο οποίος έχει το δικό του στυλ, τη δική του προσωπικότητα. Και βεβαίως και το δικό του στυλ styling, όπως βλέπετε. Ένας άνδρας που τόλμησε να φορέσει το απόλυτο κόκκινο στον απόλυτα κόκκινο καναπέ μας. Ένας άνδρας που νομίζει ότι είναι αξεσουάρ του καναπέ. Όχι, δεν είναι αξεσουάρ του καναπέ. Ο Θόδωρος, το αστέρι της Βασκομιλιάς, είναι ένα άτομο το οποίο έχει έρθει κοντά μας για να εκφράσει, να εκφραστεί και να ξορκίσει όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του. Γιατί κάποιοι δαίμονες τον κατατρέχουν, κάποιοι δαίμονες τον κυριεύουν, κάποιοι δαίμονες τον ακολουθούν χρόνια τώρα ολάκερα. Εξουσιάζουν φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Πάνια, εδώ πριν κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, έπρεπε ένα βιβλίο, δύο χρόνια. Και πάω στην τροπική Ζαχάρο να αλλάξω κάποια νούμερα. Επειδή όλα τα βρίσκεις τροπικά στη χώρα, και χάνω 158,5 εκατομμύρια. Ήταν 316 εκατομμύρια. Τι ήταν αυτό, λαχείο? Όχι, τυχερό παιχνίδι. Τι παιχνίδι δηλαδή έπαιξες? Λότο. Έπαιξες λότο και έχασες. Πάω στη Ζαχάρο και λέω, θα βγάλω τρία νούμερα από το λότο αυτό. Και στις τέσσερα τρία νούμερα θα βάλω κάτι άλλο. Ναι. Παίζω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τα σκίζω και τα τέσσερα, τσατίζομαι, γράφω άλλο δελτίο και το πετάω. Και γράφω άλλο, ρίχνω άλλο. Και το Σάββατο λέω να κοιτάξω να δούμε αυτό που έσκησα, πιάνει τίποτα, όχι αυτό που είχα παίξει. Και χάνω 158,5 εκατομμύρια. Τι λες, ρε φίλε, μια κυρία στη Ρόδο, 316 εκατομμύρια που είχε υπανοχή. Έχω πάρει 500 ευρώ, έχω πάρει 400, έχω πάρει 200. Τα 600 ευρώ που πήρα, τα 460 που πήρα πρόπερση, πήρα τη μικροφωνική, σαν του Μάριο του Blackman. Τι έχεις μικροφωνική? Έχω μικροφωνική, σπινάει. Έχεις ραδιόφωνο δικό σου? Όχι, εγώ πέρα, έχω στούντιο δικό μου, προσωπικό. Δηλαδή, γιορτές και τέτοια... Σε γιορτές και τέτοια κάνω... Παίζω DJ. Παλιά ήμουν στο Ραδιονίκη, στα Φιλιατέρα, στη Μεσσηνία, διαφημιστής. Το 94, όταν μετά από το ατύχημα που έπαθα στα Καράβια, στο Μαρίνα, του αγούδι μου, που έκαψα τα χέρια μου ποτάσα, μου είχαν ανοίξει ποτάσα. Εκεί είχα μια φίλη στα Φιλιατρά, εκεί κουρευόμουν, εκεί πέρα. Στα τροπικά Φιλιατρά, λες, όχι στα τροπικά Φιλιατρά. Στα τροπικά Φιλιατρά. Στην τροπική Μεσσηνία, να το πούμε. Στην τροπική Μεσσηνία, πολύ σωστά. Στην ελληνική τροπική Μεσσηνία, ανήκει, έτσι. Με έκανε γνωριμία με το φίλο μου εκεί που είχε ράδιο νίκη. Με χρειάζεται από ονόματα και τα. Και έβγαινα και έκανα διαφημίσεις. Έπαιρνα διαφημίσεις από μαγαζά, από την τροπική Ζαχάρο, τροπικό πύργο, τροπικούς Γαργαλιάνους. Ανέβαινα πάνω σε ένα μεταδόν. Πρέπει να κάνεις, αγόρι μου, ένα ραδιόφωνο το οποίο να λέγεται Tropical Radio. Ανέβαινα πολλές φορές στην τροπική Μεσσηνία πάνω στο βουνό, σαν να μεταδότες 30 μέτρα ύψος και να φυσάει αέρας, να σου λέει κρέτα το δίπολο, με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι το κλειδί, και να σφίγγεις να ρυθμίσεις την κεραία τα δίπολα, που το δίπολο είναι 5 κιλά το καθένα. Και να σου λέει 30 μέτρα. Να ρωτήσω κάτι, Θοδωρέ μου, τώρα. Πώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να μην έχεις βρει μια γυναίκα να κάνεις ένα δεσμό, γιατί μου περιέγραψες πριν ότι η σχέση σου είναι όλες σχέσεις επιχρήμαση. Δεν είχες δηλαδή ποτέ την ευκαιρία σε αυτή τη ζωή και τη χαρά να κάνεις δεσμό με μια γυναίκα, να ερωτευτείς, να σε ερωτευτεί, να έχεις ένα χάδι ερωτικό, ένα φιλί ερωτικό, τη συντροφιά, τη συντροφικότητα που έχουμε οι άνθρωποι. Μα έχω πολλά μηνύματα στο Messenger και μου πατάνε like συνέχεια, αλλά όπως η περίπτωση με την δεσποινής από την Πάτρα, 10-15 φορές, σε θέλω, θέλω να βρεθούμε. Τώρα τελευταία μου στέλνει πάλι μήνυμα και φωτογραφίες, έχουμε ανταλλάξει. Λέω να σου δώσω το τηλεφωνό μου και να μου δώσεις το δικό σου. Ναι, μου λες δηλαδή ότι κάνεις success στο Messenger. Να βρεθούμε, στο Messenger, ναι. Λέει, κοίταξε να δεις, ηρέμησε λίγο. Μα λέω, θα κατέβω στην Πάτρα να πάρω κάποια μικρόφωνα που ασχολούμαι με τη δουλειά μου. Λέει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ γιατί πάω στο χωριό μου. Ξαναπάλι το ίδιο. Είμαι το επόμενο, σε άλλη φωτογραφία.
Περίμενε, ηρέμησε λίγο. Κάτι μήπως δεν κάνεις καλά. Περίμενε να τα σκεφτούμε. Λέει, ηρέμησε λίγο, γιατί έχω μια σχέση, είμαι σωτεριωμένη. Δεν την έχω τελειώσει τελείως. Να τελειώσουμε αυτή τη σχέση, κυρία Πάνη. Και μετά, Αστέρης Φασκομιλιάς, σε θέλω, μην φύγεις. Θέλω να φτιάξω δεσμό μαζί σου. Κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά, ρε Αστέρη. Δηλαδή... Μα με καταδιώκει, μα με κατατρέχει, να με κυνηγάει. Ναι, αλλά κάτι γίνεται, Αστέρη. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος, δεν γίνεται, δεν πάει. Ναι. Σε μένα, το Αστέρης Φασκομιλιάς. Το Τσόκι, ωραία αγόρι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχω λούκο, δεν έχω εμφάνιση. Δεν έχω... το συζητάμε, έχει στείλει τρομερό. Δεν έχω αντάβιες εδώ πέρα. Το σαμπανιζέ χρώμα που κάνει το Φασκόμηλο. Δεν έχω γοητεία να εμφάνιση. Τι να σου πω, κάτι... Μόνο που δεν κυκλοφορεί κανείς στην τροπική ζαχάρη οδεία και όχι μόνο, ούτε και στον πύργο. Δεν το σε διασυνδέσει υψηλών επιπέδων και όχι μόνο. Δώσε και κεφάλι, ρε Σωτήρη. Μέχρι και στη Μητρόπολη μπαίνω μέσα που δεν μπαίνει κανείς. Μέχρι στην Πολύπολη να πω που δεν μπαίνει κανείς. Ποιο το Αστέρης Φασκομιλιάς. Ναι. Για ποιο λόγο γίνεται όμως αυτό το πράγμα, κάτι δεν το ξέρω αυτό. Ρε συ, Θοδωρέ, κάτι δεν κάνεις κι εσύ καλά. Εγώ είμαι με το σας και με το σεις. Εντρεμένα. Από εκεί και πέρα. Μήπως το γεγονός ότι όταν βγαίνεις με τις κοπέλες πας για σοκολάτα. Δεν βγαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να. Ρε παιδί μου, βλέπεις μια κοπέλα στο δρόμο, έτσι. Και σ' αρέσει. Ναι. Τι κάνεις. Τη μιλάω όμορφα, παιδιά. Ναι. Καλημέρα, σου ωραία μου κοπέλα. Είσαι πολύ όμορφη κούκλα. Ναι. Θα θέλεις να βγούμε να κεράσουμε μια ωραία ζεστή σοκολάτα. Μήπως δεν είναι η σοκολάτα. Όχι, ευχαριστώ. Και καφέ έχω πει. Έχω προτείνει καφέ. Έχεις κάνει καφέ, τσάι. Και τσάι και ωραία ποτά, τα ωραία ποτά του κόσμου. Δυστυχώς. Φασκομιλιά έχεις δώσει, φασκομιλιά. Όχι. Φασκόμηλο. Όχι, δεν παίρνω. Αυτό είναι το λάθος, ρε φίλε. Όταν ονομάζεσαι το Αστέρι της Φασκομιλιάς, όταν είσαι ταυτισμένος με την τροπική και δημοκρατική φασκομιλιά. Το έχω πει αυτό. Δεν γίνεται να μην προσφέρεις φασκόμηλο. Έχω προσφέρει φασκόμηλο. Δυστυχώς, κυρία Πανία. Από τη δημοκρατική φασκομιλιά και πάμε από την πανησιακή δημοκρατική ελληνική φασκομιλιά. Το έχω προσφέρει και το φασκόμενο, δυστυχώς όχι. Από πάνω που λέμε και κανονίζουμε να βγούμε, όπως είναι άδικο κοπέλα. Από τα περίχωρα για τον νομό Ηλίας. Κάτι παθαίνει η κοπέλα. Σε θέλω μου λέει. Ενδιαφέρομαι για σένα. Τα χαλάμε για λίγο, τα ξαναφτιάχνουμε πάλι. Πώς τα χαλάτε, αφού δεν τα είχατε φτιάξει ποτέ. Είχαμε στην αρχή ξεκινήσει. Είχε καψουρευτεί μαζί μου, λέει τι μου έχει κάνει. Έχω πάθει πλάκα μέσα. Θέλω να βγούμε μαζί να κάνουμε σεξ. Λέω ωραία, να βρεθούμε να πάμε για καφέ. Κλείνουμε ραντεβού στην τροπική. Ζαχάρου σε μια καφετέρια. Τη στέλνω μήνυμα. Ξέρετε, δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι προσκυπασία μεριά. Δεν γίνεται. Μετά από λίγο μου στέλνει μήνυμα από μόνη της την άλλη ημέρα. Λες η Αστέρη μου, λέει, τι κάθεσαι και κάνεις μου. Ανεβάζεις μια σε ποια καφετέρια είσαι, πού πας. Λέω, αν δεν ανεβάσω σε ποια καφετέρια είμαι, πώς θα με βρεις να έρθω να κεράσω τη σοκολάτα ή τα αργότερα ποτά. Πας καλά μου, λέει, αγόρι μου. Άκουσε τώρα, κάτι γίνεται, δεν μπορεί να είναι αυτό τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι σου έχουν κάνει μάγια. Το πιστεύω πολύ. Αλήθεια. Όπως σας είπα την καντινία με το μεγάλο ποσό. Ποιος να τα έχει κάνει τα μάγια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο το χρηματικό ποσό, ακόμα και με προβλήματα υγείας. Έχω τύχει, έχω πάει σε γιατρούς χρόνια τώρα με προβλήματα υγείας που δεν έρχονται ιατρικά προβλήματα, έρχονται από αυτό. Από μεγάλη καντινία. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω από τι είναι. Σε ποιον σε μένα ένα τσοκ ωραίο αγόρι με εμφάνιση με look. Τσοκ, ό,τι. Ωραία πολύ εμφάνιση, δηλαδή. Αγόρι. Πολύ ωραίο αγόρι. Μάλιστα. Εμφάνιση, look, γιατί έχω διασυνδέσει γνωριμίες. Με νομαρχιακούς, με δημάρχους, με βουλευτές, με χίλιους δύο παντού. Ξένες γλώσσες μιλάς για τον τουρισμό όχι. Τώρα που θα έχουμε. Όχι, όχι. Αυτό είναι. Πρέπει να αρχίσεις ξένες... Έχει δει. Δεν έχει δει. Πρέπει να αρχίσεις λίγο ξένες γλώσσες, ρε φίλε, γιατί τώρα θα σου σκάσουν οι τουρίστριες. Γιατί εγώ ξέρεις τι βλέπω. Τι βλέπω τώρα εγώ με σένα. Επειδή είσαι πολύ ιδιαίτερος και είσαι παραπάνω... Μοδάτος από έχω αυτό. Κάνει και σερβιτόρο σε τουριστικά μαγαζιά το καλοκαίρι. Από είναι. Αυτό που μπορεί να αντέχει η τροπική δημοκρατική Ελλάδα. Ίσως πρέπει να διευρύνεις τον κύκλο σου και λίγο εκτός συνόρων. Δηλαδή, μπορεί να πρέπει να απευθυνθείς σε τουρίστριες φέτος. Μπορεί να πρέπει να το παίξεις διαφορετικά. Όταν ήμουν στην Κοφαντάρος... Το θέμα είναι να σε ρωτήσω κάτι τώρα, φίλε. Θέλεις να βρεις μια κοπέλα, δηλαδή τώρα. Ναι. Επειδή είσαι ειδικού τύπου, τι κοπέλα φαντάζεσαι ότι θα μπορούσε εγώ να είναι θέλω αυτή. Να είναι ξανθιά, ναι. Με μπούκλες, παστά μαλλιά, ούτε γιωμάτι χοντρή. Αλλά να είναι απλή εμφανίσιμη και να μην έχει πολλά λέγε. Θέλω την πηγιά, δεν θέλω να λέει ψέματα. Ναι. Δεν μάξει... Ξανθιά θέλουμε, έτσι. Ξανθιά. Τη μελαχρινή δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει. Να μην είναι γεμάτη όμως. Ναι, γιατί και εσύ είσαι αδύνατο παιδί πολύ. Κυρία Πάνια, σου στείλει το δικό σας. Αν μου επιτρέπετε. Με σεβασμό πάντα. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα ταιριάζαμε απόλυτα εμείς σαν ζευγάρι. Απλώς λέω. Στο στυλ, γιατί εσύ θέλεις λίγο πιο. Μικροκαμωμένη από μένα αυτό κοπέλα. Λέω. Και τώρα που είμαι αδύνατος, πριν μια εβδομάδα έχασα τα κιλά. Έχω χάσει κιλά. Είσαστε γελοί στο κοντρόλ.
Και έχω χάσει από παλιά κιλά. Όχι τώρα. Βάσει του θέματος από την Κατηνία τη Μεγάλη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πριν 4 χρόνια. Πριν σπάσει η μάνα με το πόδι, την ίδια χρονιά. Ποιος πριν? Πριν σπάσει η μητέρα μου το πόδι, έσπασε το πόδι. Είχα ένα πρόβλημα υγείας, πήγα να πηγαίνω με σοκολατάκι. Και από εκεί και μετά είχα 60 κιλά από 57 κιλά που πήγαινα για 60, και κατέβηκα στα 46 κιλά. Έκασα 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, στην Αγία Όλγα. Κάτι μου βρίσκαν οι γιατροί στην αρχή για το φαγητό, δεν πήγαινε πια, έκανε ζυγζά καμάρες. Και μετά για από εκεί. Κάναμε σκηνή. Ναι, ρωτήσω τώρα κάτι. Με ενημέρωσαν. Δεν μπορούμε να σκηνούμε τίποτα. Ναι. Με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου ότι εσύ έχεις έναν δικό σου τρόπο με τον οποίο μπορείς να αντιληφθείς αν ο άνθρωπος, η κοπέλα με την οποία μιλάς είναι η κοπέλα που σου ταιριάζει. Και με ένα χαρτί άμα πιάσω το χέρι μου. Με ένα. Και με ένα χαρτί άμα πιάσω. Και ένα χαρτί άμα πιάσω. Έχεις κάποιο εκρεμές μαζί σου? Έχω, ναι. Παλιά έλεγα και τον καφέ. Αλλά τον έχω κόψει τώρα. Το εκρεμές είναι αυτό εδώ. Το τσάι το λες, γιατί εγώ πίνω ένα τσάι εκεί τώρα. Και το νερό διαβάζω πολλές φορές. Αλήθεια. Πραγματικά. Και το νερό διαβάζω. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Αλλά αυτό το εκρεμές. Αυτό πολλές φορές το εκρεμές, άμα το κρατήσεις πάνω από 3-4-5 λεπτά, για μισή ώρα, έχει μεγάλη ραδιενέργεια. Μπορεί να σου κάνει ζήμια στην καρδιά. Μπορεί σε κάποιον να του κάνει. Μπορεί να νιώσει ένα χασμοριτό, μπορεί να νιώσει 1002. Αυτό τι σε βοηθάει εσένα? Αυτό που να το ρωτήσει για σημαντικά, που να το ρωτήσει αν θα πάρω λεφτά, αν θα πάω κάπου, αν κάποιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για μένα. Αν το τάδε άτομο παράδειγμα, η Κωνσταντίνα μου λέει αλήθεια, ή με κοροϊδεύει. Ή αν για παράδειγμα που λέει αυτή η φίλη μου, τη ξέρει, είμαι 32 χρονών και στην ουσία είναι 45 χρονών. Α, μάλιστα. Και με ποιο τρόπο το δείχνει αυτό? Αυτό πρέπει να έχω ένα τραπεζάκι να το δείξω. Να το... Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, φίλε. Είναι αυτό εδώ. Βάζουμε το χέρι εκεί, έτσι. Μάλιστα. Και το ρωτάμε. Φέτος το καλοκαίρι, το Αστέρης Φασκομιλιάς θα πάρει πολλά λεφτά από τη χερά παιχνίδια, ναι ή όχι? Αν είναι ναι, δεξιά. Αν είναι όχι, αριστερά. Το Αστέρης Φασκομιλιάς φέτος το καλοκαίρι θα πάρει πολλά λεφτά από τη χερά παιχνίδια, ναι ή όχι? Αν είναι ναι, δεξιά. Αν είναι όχι, αριστερά. Το Αστέρης Φασκομιλιάς φέτος το καλοκαίρι θα πάρει πολλά λεφτά από τη χερά παιχνίδια, ναι ή όχι? Αν είναι ναι, δεξιά. Αν είναι όχι, αριστερά. Αλλά άμα είναι κρεμές, δεξιά και αριστερά δεν πάει συνέχεια. Όχι, περιμένουμε. Τώρα κάνει γύκλους δεξιούς. Όταν κάνει γύκλους δεξιούς, σημαίνει ότι αυτό που το ρωτήσει θα γίνει. Αν πάει αριστερά, είναι όχι. Αν το τώρα λέω δεξιά, θα γίνει ναι ή όχι? Ναι. Το όχι είναι αριστερά. Όταν πάει αριστερά, σου λέει όχι. Αν το ρωτήσω όμως, αν είναι να γίνει αριστερά, αν είναι όχι δεξιά. Όταν μου κάνει δεξιά, αριστερά, ναι, σημαίνει ότι θα γίνει. Όταν μου πάει δεξιά, όχι, που το έχω βάλει στο όχι, σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Με αυτό μπορεί να ρωτήσω τώρα για κάποια κοπέλα να μου πει: ξέρεις, εγώ είμαι 22 χρονών. Και η κοπέλα να είναι 30 χρονών, θα μου το βρει. Όπως για μια φίλη που ρώτησε. Θα σου βρει την ακριβή ηλικία, ναι, ή θα σου βρει ότι λέει ακριβή, ψέματα? Ακριβή, μου είπε, ναι. Ότι... Πώς το λέει τα χρόνια? Ρώτησα, η κοπέλα αυτή είναι 27 χρονών, ναι ή όχι? Και μου βάζει όχι. Είναι 30 χρονών και μου βάζει αν είναι ναι δεξιά. Περίμενε. Ρώτα το για μένα το εκκρεμές. Ρώτα το. Θα σας ρωτήσω τώρα. Εδώ θα το ρωτήσω. Θα σας πω και με το μάτι για εσάς. Όχι, την ηλικία ρώτα για να δω αν τα λέει. Θα σας πω και με το μάτι, αν θέλετε. Ναι. Όχι, δεν θέλει. Το εκκρεμές θέλω να δω. Εντάξει. Η κυρία Ανίτα Πάνια είναι 47 χρονών και παίζει 48 ή όχι? Αν είναι ναι δεξιά, αν είναι όχι αριστερά. Η κυρία Ανίτα Πάνια είναι 47 χρονών και παίζει 48 ή όχι? Αν είναι ναι δεξιά, αν είναι όχι αριστερά. Η κυρία Ανίτα Πάνια είναι 47 χρονών και πάει 48, ναι ή όχι? Αν είναι ναι δεξιά, αν είναι αριστερά. Η κυρία Νίτα Πάνια είναι 47 χρονών και πάει 48, ναι ή όχι? Αν είναι ναι δεξιά, αν είναι όχι αριστερά. Που δεν πει πάει δεξιά. Δηλαδή λέει αλήθεια. Αλήθεια. 100%. Άμα το κρατήσει λίγο παραπάνω από ό,τι το κρατάω από ένα λεπτό ή από τρία λεπτό, σε πιάνει πόνο κεφάλι και χασμουριτό. Ναι, άστο τώρα μα πιάσει πόνο κεφάλι και χασμουριτό, γιατί έχουμε δουλειά μπροστά μα. Να σου πω τώρα κάτι, σε παρακαλώ. Περιμένουμε γραμμές για σένα. Βεβαίως. Έχουν αρχίσει και τηλεφωνούν κάποιες γυναίκες. Ναι. Πρέπει να έχεις το εκκρεμές, όλα στα συστήματα, να είμαστε έτοιμοι. Οπωσδήποτε. Γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε με γυναίκες οι οποίες επιθυμούν τη γνωριμία με σένα. Οπωσδήποτε. Ήρθε η στιγμή. Εδώ, ό,τι γίνεται, να ξέρεις, έχουμε κάνει πολύ ωραίες γνωριμίες σε ανθρώπους. Γενικώς, οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας, δόξα τω Θεώ, έχουν ευίωνο μετά μέλλον και πορεία, ευίωνοι. Και ελπίζω να είμαστε ο λόγος μέσα αυτό το πλατό να αποτελέσει για σένα το ξορκιστήριο όλων αυτών των αρνητικών ενεργειών. Έτσι, μερίμενε λίγο εδώ, σε παρακαλώ. Χαλάρωσε στον καναπέ. Πήγαινε πίσω στον καναπέ σου. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε πίσω στον καναπέ. Γίνε ένα με τον καναπέ. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε, δεν έχω πρόβλημα. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Αυτοσυγκεντρώσου και τώρα θα έρθουν όλες οι γραμμές
που θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου. Ποτέ στο αστέρι της Πασκομιλιάς δεν είναι αγχωμένο ποτέ. Έτσι. Είναι πάντα χαλαρό. Ωστόσο στην παρέα μου έχει έρθει η Μερούλα Μιλιαρέση. Πάω στο αστέρι της Πασκομιλιάς να δω τι έχει κάνει αυτό το αγόρι, τι έχει δημιουργήσει στον κόσμο. Είσαι έτοιμος ψυχολογικά, είσαι έτοιμος σε επίπεδο εκκρεμούς και τα λοιπά, έχεις το εκκρεμέ σου, πάντα είναι ωραία. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ, έχεις ζητήσει η κοπέλα η οποία είναι βασικά ξανθιά με μπούκλες, είπες, που το έκανες μετά όμως, μου ρίξες και μία ψηλή ότι και μελαχρινές παίζουν, ε. Να είναι όμορφη. Να είναι όμορφη θέλεις. Γιατί καμιά φορά θεωρείς ότι σου αξίζει μια όμορφη. Οι μελαχρινές πολλές φορές πάντα λένε ψέματα, δεν λένε την αλήθεια. Οι μελαχρινές λένε ψέματα. Οι μελαχρινές, ναι. Σοβαρά. Τις έχω ψυχολογήσει. Το 50% οι μελαχρινές ποτέ δεν σου λένε την αλήθεια, σου λένε ψέματα. Ενώ μία ξανθιά θα σου πει στάνταρ 100%. Αλήθεια, ρε φίλε. Ποτέ στο αστέρι της Πασκομιλιάς δεν πέφτει έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, αστέρι της Πασκομιλιάς, είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε. Βεβαίως. Πάμε. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ανίτα, καταρχήν χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και κατά δεύτερο, νομίζω ότι βρήκα τον άντρα της ζωής μου. Για να ακούσουμε λοιπόν λίγα πράγματα για σας. Με λένε Μαρία, είμαι 40 χρονών και είμαι από Τρίπολη. Α, πολύ κοντά. Ναι, από την τροπική Τρίπολη της Ελληνικής Δημοκρατίας, γιατί κάπως έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να μιλήσω εκεί με το αστέρι της Πασκομιλιάς. Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Γεια σου Θόδωρε. Γεια σου αστέρι της Πασκομιλιάς. Μαρία μου, πόσο χρόνο είσαι, αν άκουσα καλά. 40, 40 Θόδωρη μου, 40. Είσαι ξανθιά. Όχι, είμαι μελαχρινή. Με μπούκλες όμως. Εγώ θέλω μια ξανθιά κοπέλα. Κάτσε, μας είπες και μελαχρινή ναι, παίζεις. Ναι, εντάξει. Κάτσε. Να υπενθυμίσω λίγο στην κοπέλα, στην κυρία. Ναι. Εγώ έχω μπούκλα με τρέλα. Με τι ασχολείσαι, Μαρία. Να γνωριστούμε και να κάνουμε και σχέση και άμα βγει και σοβαρά θα γουστάρω περισσότερο. Λίγα λόγια για σένα θα μας πεις, Μαρία μου. Μαρία, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Σε φαγητά τι χόμπι έχεις. Μου αρέσουν όλα τα φαγητά, τα πάντα. Τρώω τα πάντα και μαγειρεύω τα πάντα. Μια ωραία ρεσί σοκολάτα. Με το ελεύθερο αγόρι θα έπινες. Βεβαίως και γιατί όχι. Και ζεστή και κρύα σοκολάτα. Έχετε μέσα τζουέλ. Έχω. Ότι συνεννοείστε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι έχω και Messenger, έχω να συνεννοηθούμε και Facebook θα κάνω έτσι για πάρτι σου για να συνεννοηθούμε καλύτερα. Και θέλω να μου αφήσεις ένα τηλέφωνο σου να μιλήσουμε και από κοντά το συντομότερο δυνατό. Ωραία, οκ, okay, θα τα πούμε. Θα το δώσει μου άρεσε καντρό. Πολύ το ντύσιμό σου καταρχήν. Πολύ το ντύσιμό σου. Χάρηκα πολύ. Εσύ Μαρία. Είσαι ελεύθερη, Μαρία μου. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη. Ναι, ναι, είμαι ελεύθερη. Έχεις χωρίσει, δεν έχετε παντρευτεί ποτέ. Καθόλου. Όχι, ούτε έχω παντρευτεί ποτέ, τίποτα. Έχω ούτε κάνει ένα, δύο, τρεις σχέσεις, αλλά όχι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Το κρεμές τι λέει. Για περίμενε ένα λεπτό, βρεμάδι. Δεν σας άκουσα. Δεν χρειάζεται, περίμενε λίγο εκεί. Όχι, είναι ελεύθερη. Άρα λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια, ναι, μα λέει αλήθεια. Την ηλικία για κοίτα τι, 40 για ρώτα το. Η Μαρία είναι 40. Είναι 40 χρόνια, ναι, όχι, είναι ελεύθερη. Όντως, μα λέει αλήθεια. Άρα λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Μάλιστα, έχεις περάσει τα βασικά τεστ, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα μιλήσει. Θα τα πούμε, ευχαριστώ πολύ. Θοδωρή, μην με ξεχάσεις. Θα τα πούμε, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Είμαι η Σούλα. Προβληματισμένη είσαι, φίλη. Καλησπέρα, Σούλα. Δεν είμαι προβληματισμένη. Έχω πάθει με αυτόν τον άνθρωπο. Αλήθεια. Ναι, ναι. Σ' αρέσει δηλαδή, Σούλα μου. Πάρα πολύ. Πολύ. Είμαστε και κοντοχωριανοί. Από πού είσαι Πάτρα. Ναι. Τι ηλικία σου να επιτρέπετε. Από την τροπική Πάρτρα είσαι. Τροπική ναι. Πάρτρα, εσύ. Μάλιστα. Και εγώ έχω αποχή σεξουαλική πολλά χρόνια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το δωρείς. Είμαι 54 χρονών εγώ όμως. Είσαι πολύ μεγάλη σου. Περίμενε, ρε αστέρι της Πασκομιλιάς. Δεν θέλω να είσαι. Είναι ξανθιά, είναι το στυλ του. Άκου. Είναι πολύ μοντέρνα. Άκου. Τι άλλο θέλει, θα με ρωτήσει. Με τι ασχολείσαι σου, αν επιτρέπετε. Έχω δική μου δουλειά. Να. Έχω βιοτεχνία. Μάλιστα. Έχεις Messenger τέτοια, Facebook. Πώς? Facebook, Messenger. Ναι. Το έφτιαξε το Messenger, γιατί το έφτιαξε η Μαρία πριν.
Σου αρέσουν τα ωραία φαγητά, οι σπεσιαλιτέ και έτσι. Τα πάντα. Ζεστή σοκολάτα με ένα ωραίο όμορφο αγόρι. Η σοκολάτα είναι το... Δεν θέλω να λες τα ίδια σε όλες όμως. Τρελαίνω. Δεν αλλάζεις ρεπερτόριο, δεν γίνεται. Το φετίχ μου. Λοιπόν, εσύ κάποιο, έβγαλες κάποια ξυνήλα για την ηλικία στην αρχή. Απλώς εντάξει, δεν θέλω να λίγο μεγάλη. Εντάξει, τι ηλικία έχει σούλα μου είπαμε. Είναι 54. 54. Αλλά είναι, για... Ωραία, θα τα πούμε σούλα μου. 54 είναι. Εντάξει, δεν είσαι και μεγάλη. Εντάξει, και εσύ 47 είσαι. Ναι. Σε περνάει και 7 χρόνια. Τα είπα καλά. Αν θα με δει, τότε θα καταλάβει. Μα εγώ γι' αυτό του είπα να μην είναι απόλυτος, γιατί καμιά φορά λέμε 54 χρόνια και είναι μεγαλύτερη. Δεν την απέκλεισα τέτοια στιγμή. Άνετο στυλ της κοπέλας σε ροκάρι, άμα είναι άνετο το άτομο. Κυρία Σουδά, δεν σας απέκλεισα. Απλώς κάποια στιγμή θα τηλεφωνηθούμε. Εμένα μου άρεσε που ήταν και αυθόρμητη. Και είπε, μ' αρέσει αυτός ο άντρας. Πρώτη φορά άκουσα έτσι μια γυναίκα να λέει, μ' αρέσει αυτός ο άντρας. Σας ευχαριστώ πολύ, Σουδά. Το είπε άμεσα, αυθόρμητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα τα πούμε, πολύ σύντομα. Ναι, αλλά σε γιώνει, ε. Σουλά. Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε, ναι. Σουλά. Ναι. Είσαι ξανθιά ή μελαχρινή. Εγώ ξανθιά. Με μπουκλές, έτσι. Με μπουκλές. Με καταγάλανα μάτια. Με μπουκλές στα μαλλιά. Πώς. Με μπουκλές, λέω. Όχι, δεν έχω μπουκλές. Καλά, οι μπουκλές, άμα θέλουμε, κάνουμε μπουκλά. Δεν θέλουμε, εντάξει, δεν μας χρειάζεται, δεν μας καλά. Δεν μας καλά. Μπουκλά θα κολλήσουμε. Μπουκλά είναι της πλάκας. Δεν μας καλά αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Άμα θες εσύ μπουκλά, θα σου κάνει μπουκλές. Όχι, δεν μας καλά, δεν μας πειράζει. Σούλα μου, έχεις χρόνια αποχή από το σεξ μας, λες και εσύ, γι' αυτό ναι, πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι, δεν έβρισκα το κατάλληλο άτομο. Δηλαδή, με τρέλανε ο Θοδωρής. Και στο πρόσωπο Θοδωρή είδες το απόλυτο σεξουαλικό. Μάλιστα. Πιο πολύ η εμφάνισή μου σας θέλανε. Πάρα πολύ μάλιστα. Ή προσωπικότητα. Ή προσωπικότητα, αν επιτρέπετε. Δεν σας άκουσα. Η εμφάνιση ή η προσωπικότητά του σε εγωίτευσε περισσότερο. Η εμφάνιση μου σε εγωίτευσε. Με όλο το. Όλο το. Το πακέτο. Όλο το look, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω να γίνει ένα πράγμα. Ναι. Δεν θέλω να έρθει εδώ το αστέρι της Φασκομιλιάς να πάρει την επιβεβαίωσή του από γυναίκες όπως εσύ, που μιλάς αυθόρμητα, άμεσα και πολύ έτσι με πάθος, και να αισθανθεί και να φύγει. Καταλάβεις, δηλαδή. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να του πούμε αυτά που. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ τη Σούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σούλα. Να τη στείλουμε την αγάπη μας και να πάμε στην επόμενη γραμμή. Για να ακούσουμε ποια είναι τώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς λέγεστε, να επιτρέπετε. Σας ακούμε, το όνομά σας. Τριανταφυλίτσα ονομάζομαι, είμαι 32 ετών. Πόσο? 32 ετών. Μάλιστα. Τηλεφωνώ από τη Λαμία. Την τροπική Λαμία. Είμαι... ναι, ναι. Είμαι 32 ετών. Είμαι ξανθιά. Ναι. Είμαι 1,50. Ναι. Τι άλλο θα θέλετε να μάθετε, εγώ έχω βοηθηθεί από τον κύριο Θοδωρή. Είναι γιατί? Πάρα πολύ ωραίος κύριος. Έχει στυλ, έχει άποψη σε αυτά που λέει. Ευχαριστώ συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σου λέω. Με τι ασχολείστε, να επιτρέπετε. Δεν δουλεύω. Δεν σου λέει, είναι τριανταφυλίτσα. Τριανταφυλίτσα. Άνεργη. Άνεργη. Δεν πειράζει. Έχει σπουδάσει κάτι, είναι κάποιο το αντικείμενο που θα ήθελες. Δούλευα σε κάποια εταιρεία, τηλεφωνική εταιρεία. Μάλιστα. Αλλά τώρα αυτόν τον καιρό δεν εργάζομαι. Έχω τελειώσει πληροφορική. Μάλιστα. Σε εγωίτευσε λοιπόν η προσωπικότητά του και το στυλ του. Εσύ πώς είσαι σαν γυναίκα? Αυτό θα το κρίνει ο κύριος Θοδωρής. Εντάξει. Ο κύριος. Είστε όμορφοι πώς. Λέω, είσαι χαρακτηριστικά, είσαι όμορφοι πώς, εμφανισιακά νεώ, αν επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, εγώ, τριανταφυλίτσα μου. Ναι. Έχεις ακούσει ότι το αστέρι της Φασκομιλιάς έχει ένα θέμα, δηλαδή έχει τον ακολουθεί εδώ και χρόνια μια περίεργη ενέργεια, αρνητική τη λες, καντεμιά τη λες, και είναι κάτι από το οποίο θέλει να απαλλαγεί. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μέσα στο μυαλό. Πρέπει να το απομακρύνει, να το βγάλει από το μυαλό του, για να κοιτάξει να απορριφθεί μπροστά. Μάλιστα.
Μ' αρέσει η τοποθέτηση πολύ της Τριανταφυλίτσας. Σίγουρα. Και εμένα μ' αρέσει. Χαιρέτησε έτσι και δώσε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τριανταφυλίτσα μου. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Ωραία. Θα μιλήσει και με την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ να μιλήσουμε και πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και την ποιότητα και για το προάγουμε τον πολιτισμό. Γεια σου, Τριανταφυλίτσα μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, Σιλβουπλέ. Ότι έχει τόσο τράφικ. Το αστέρι τη Βεσκομιλιά. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Μίτα μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Τέλο, σα συγχαρητήρια. Δεν είχα παρέλθει φορά. Είναι το αστέρι τη Βεσκομιλιά. Να επιβεβαιωθώ. Σαν πρόσωπο τηλεοπτικό. Ποια είσαι, φίλη μου. Εγώ είμαι Μαρία. Μάλιστα. Από πού τηλεφωνεί, Μαρία μου. Εγώ τηλεφωνώ από Αττική. Από το Μοναστηράκι. Από το τροπικό Μοναστηράκι. Τροπικό Μοναστηράκι. Μάλιστα. Από Αττική Μοναστηράκι. Πολύ ωραία. Πόσο χρόνο είστε, Μαρία, αν επιτρέπετε. Είμαι 36 χρόνια. Πόσο είσαι, είπαμε. 47. Μια χαρά. Τέλεια. Εγώ είμαι χωρισμένη με δύο παιδάκια, αλλά τα έχει απομπάσει και τα παίρνω Σαββατοκύριακο. Ενδιαφέρεστε. Είμαι ξανθιά. Ασχολείστε τι, με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε. Εγώ είμαι νοσηλεύτρια. Νοσηλεύτρια. Ασχολείστε με Facebook και τέτοια Messenger. Το Facebook. Ναι, αμέ. Από φαγητά, τι φαγητά σας αρέσουν, σπεσιαλιτέ και τέτοια. Τα πάντα, ξέρετε, δεν είναι τέτοια στα τηλέφωνα. Κάτι θέλει. Ότι θα είχες τέτοιο σουξέ, εγώ δεν το περίμενα. Τα πάντα, γιατί εντάξει, είμαι λάτρης των καλών φαγητών. Ωραία. Μαρία μου, θα σε πάρει τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να σε καλά. Λοιπόν, φίλε, να σου πω, πολύ καλά πήγες. Μια χαρά. Πολύ καλά πήγες. Και αυτές οι γραμμές που βγάλαμε είναι ενδεικτικές. Από ό,τι μου ενημερώνουν, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που θέλουν να μιλήσουν μαζί σου. Πραγματικά είναι από αυτά που. Τόσα χρόνια, γιατί το. Είναι ανεξήγητο, γιατί λες είναι ειδικό το κομμάτι. Λες είναι συλλεκτικό, γιατί είσαι ιδιαίτερο. Ναι. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας πολύ εύκολα. Έχεις ένα στυλ πολύ δικό σου και πολύ ιδιότυπο. Και λες τώρα, αυτός ο άνδρας θα έχει απήχηση. Και ναι, λοιπόν, κατάφερα και αυτόν τον άνδρα να τον φέρω σε επαφή με γυναίκες. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα σου ευχηθώ να έχεις ωραίο καλοκαίρι και καλή επιτυχία στην επικοινωνία με τα κορίτσια. Εδώ είμαστε εμείς, να ξέρεις, και το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά το κλείνουμε το μαγαζί και την κάνουμε με τρόπο. Μέχρι τότε, αν έχεις οποιοδήποτε νέο, μας ενημερώνεις, φίλε, έτσι. Πολύ, να σε καλά, να σε καλά, Αστέρι της Βεσκομιλιάς. Τζέφι, έλα κοντά μας, αγάπη. Εδώ, εδώ. Πω, 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 τι, τι. Όσο τα βλέπω.